Θα ξεκινήσω όμως με μία εξαιρετική τιμή που μου κάνει μία εμβληματική γυναίκα, μία κυρία που δέχτηκε μία εφιαλτική επίθεση το 2008 με βιτριόλι. Δεν τη δέχτηκε απλά στο πρόσωπό της και στο σώμα της. Οι δράστες την ανάγκασαν να καταπιεί το βιτριόλι. Άφησε πίσω αυτή η επίθεση εκατοντάδες τραύματα και μία ζωή που απέδειξε ότι μπορεί να σηκωθεί και να ξανασταθεί στα πόδια της. Είναι λοιπόν τιμή για μένα που απόψε φιλοξενώ την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, την πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όμως για μένα μία εμβληματική γυναίκα που στέλνει πολλά μηνύματα σε όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που έχουν δεχθεί επιθέσεις μίσους. Κυρία Κούνεβα, είναι τιμή μου που σας έχω απόψε στην εκπομπή. Μιλάμε με τη δύναμη της τεχνολογίας. Βρίσκεστε στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα σε όλους σας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι που είστε μαζί μας, γιατί πραγματικά η απόψινή σας συνέντευξη πιστεύω ότι θα δώσει πολύ δύναμη σε πολλούς ανθρώπους που έχουν δεχθεί επιθέσεις, όχι απαραίτητα με βιτριόλι. Δυστυχώς, οι εγκληματικές πράξεις είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και αφήνουν πολλές πληγές και στην ψυχή αλλά και στο σώμα. Και θα ήθελα με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν, να μας περιγράψετε αυτήν την εφιαλτική εμπειρία που κουβαλάτε μέχρι σήμερα στην δική σας καθημερινότητα. Γύρνα κάποια δουλειά. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων το 2008. Είχα βγει από το σταθμό στα Πετράωνα όπου μένω και προχωρούσα προς το σπίτι. Παρατήρησα μια μηχανή η οποία με παρακολούθησε στον δρόμο και μετά εξαφανίστηκε. Μετά ερχόταν ένας επάνω μου. Τελευταία στιγμή του προσπέρασα. Και εκεί που το προσπερνάω, βλέπω ένας άλλος σκυμμένος κάτω, σαν να το πονέει το στομάχι, κάτι να έχει. Και μόλις σταμάτησα και σκεφτόμουν να το ρωτήσω αν έχει ανάγκη από βίντεο, τι τραβάει, εκείνο σηκώθηκε μπροστά μου στο πρόσωπό μου και έριξε το βιτριόλι. Εγώ έμενα άφωνη, δεν περίμενα να μου κάνει επίθεση ο άνθρωπος και έκανα. Και έτσι μπήκε και βιτριόλι μέσα στο στόμα μου. Ξεκίνησα να βγάζω το βιτρίο να φτύνω και τιμήθηκα το προηγούμενο που ήταν δύο βήματα πριν από αυτό δίπλα μου. Αλλά εκείνος είχε κρυφτεί. Απλά ήταν ασφάλεια αν τυχόν δεν καταφέρει αυτός με το βιτριόλι που κράταγε για να μπορεί να με κρατήσει ίσως και με το ζόρι να με κάψουν, αλλά αυτός κατάφερε μόνος του. Όταν δεχτήκατε την επίθεση, κυρία Κούνεβα, σας είπαν κάτι οι δράστες, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, αναζητούνται μέχρι και σήμερα? Δεν μίλησε κανένας, απλά ήταν αρκετά σκληρή η κατάσταση. Δεν βρέθηκε μέχρι τώρα κανένας, παρότι που γύρω-γύρω στην περιοχή εκεί υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν κάμερες. Δεν βρήκαν τίποτα. Είχε σταματήσει τη μηχανή ο άντρας που έκανε την επίθεση μπροστά σε ένα μαγαζί το οποίο δούλευε εκείνη τη στιγμή. Είχε κλείσει τη μηχανή στον δρόμο έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει κανένας και να το δει τι κάνει. Έχει κλείσει τον δρόμο, να μην έχει κίνηση. Κυρία Κούνεβα, μετά την επίθεση, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε τραυματιστεί σοβαρότατα από οξύ? Το καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή? Εκείνη τη στιγμή ξεκινάς και είναι ένα περίεργο πράγμα, που στην αρχή
Δεν καταλάβαινες ακριβώς τι συμβαίνει. Μετά ξεκινάνε οι πόνοι πολύ γρήγορα. Όχι τόσο έντονοι, αλλά σε 2-3-5 λεπτά ξεκινάει να είναι πάρα πολύ έντονο. Και βαταίνει όλο και πιο μέσα και πιο μέσα και ξεκινάς να λιώνεις. Έλωσαν τα ρούχα που ήταν επάνω μου. Έλωσε το μπουφάν, τη τζάντα, τα πάντα που ήταν επάνω μου. Λώσανε το μαλλί, όλα. Και φαντάζομαι σας μεταφέρουν σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών. Και από εκεί ξεκινάει ο άλλος μεγάλος Γολγοθάς, όπως αυτόν που βιώνει σήμερα η 35χρονη κοπέλα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Αθηνών μετά την επίθεση που δέχτηκε από μια συντοπίτησά μας, Ελληνίδα, μια συμπολίτησά μας στην Αθήνα. Θέλετε να μας περιγράψετε αυτόν τον Γολγοθά, γιατί είναι ένας Γολγοθάς μέχρι το 2020 που έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε δυνατή και να μας μιλάτε. Η πορεία ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολη για μένα να αντέξω όλο και να παλέψω την κατάσταση να ζήσω. Έχω φύγει τρεις φορές από τη ζωή και γύρισα στη ζωή τρεις φορές. Με τη θέληση και με την ανάγκη να παραμένω εδώ για να μεγαλώσω το παιδί μου, γιατί ήταν μικρός ακόμα. Εσείς ήρθατε από τη Βουλγαρία, σωστά? Παρακαλώ. Ήρθατε από τη Βουλγαρία στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Ναι, εγώ ήρθα από τη Βουλγαρία εξαιτίας το παιδί το οποίο είχε πρόβλημα στην καρδιά και έπρεπε να κάνουμε το χειρουργείο στην Ελλάδα. Γιατί τότε είχε πέσει η κρίση στη Βουλγαρία και τα νοσοκομεία ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν κατάφεραμε να οργανώσουμε να μπει εκεί να χειρουργηθεί και ήταν πια βαρύ η κατάσταση του. Άρα μπαίνετε στη διαδικασία της αποκατάστασης. Μας λέτε ότι τρεις φορές φλερτάρατε με τον θάνατο. Πόσο κρατάει αυτή η διαδικασία και πόσο επίπονη είναι για μια νέα γυναίκα και μητέρα ενός παιδιού? Το έκαυμα συνεχίζει 20 μέρες. Τόξη και 20 μέρες το ιστό. Οι γιατροί έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν στο ιστό που είναι δέρμα, αλλά στα μάτια δεν έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν. Και έτσι ξεκίνησαν χειρουργία, να κόβουν από πρόσωπο, από παντού όπου ήταν καμένος ο ιστός, να το καταρρίζουν παραμέρα, παραμέρα, κάθε μέρα, παραμέρα, για να μην μπαίνει πολύ μέσα. Προσπαθούν να αφαιρέσουν από πάνω το υλικό το οποίο ακόμα είναι ποτισμένο στο ιστό, στον ανθρώπινο σώμα. Αλλά στα μάτια δεν είχαν δυνατότητα να βοηθήσουν και έτσι ήταν πόνοι από τα χειρουργία και το έκαυμα στο δέρμα και ήταν οι πόνοι που κυκώτουσαν τα μάτια. Εγώ ό,τι βίωσα και ό,τι βιώνω κάπως έχω μάθει και το οργανώνω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο τους ανθρώπους που με βλέπουν και που ζουν μαζί μου. Ούτε μαμά μου, ούτε ο γιος μου δεν μπορούν να συνηθίζουν και δεν δέχονται αυτά που βιώνω. Ούτε φίλοι μου, ούτε συγγενείς μου. Κανένας δεν συμφωνεί. Νομίζω ότι και όλη η κοινωνία δεν συμφωνεί. Κυρία Κούνεβα, πόσες επεμβάσεις έγιναν για να φτάσετε στο 2020 και να επανέλθει σε μια κανονικότητα, ελπίζω, η ζωή σας? Έμενα από την αρχή ένα ολόκληρο χρόνο στο νοσοκομείο, έκανα 10 χειρουργία και μετά έκανα ακόμα 21 χειρουργία στο εξωτερικό. Και έχω ακόμα να κάνω. Σε εμάς δεν σταματάνε τα χειρουργία, τα είναι όλη η ζωή. Γιατί βάζουμε κομμάτια, το ένα τραβάει, το άλλο μαζεύεται και τέλει ξανά αποκατάσταση. Θέλω δεν να σας ρωτήσω, τα χειρουργία σε εμάς. Και είναι και μια επίπονη διαδικασία με φρικτούς πόνους, από ό,τι μου είπατε στο τηλέφωνο όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε συμβιβαστεί να ζείτε με τον πόνο? Ναι. Πρέπει να προσπαθήσω και πρέπει να τηρήσω με μεγάλη πειθαρχία για να μπορώ να έχω λίγο πιο ελαφρή ζωή και να καταφέρω να κάνω κάτι. Σε μένα δεν είναι βέβαιο ότι τα απλά πράγματα τα οποία είναι δεδομένα τους άλλους ανθρώπους ότι εγώ θα τα καταφέρω. Εμένα καθημερινότητά μου είναι δύσκολο, ας πούμε,
Εγώ την πάστα για τα δόντια μου είναι πολύ δύσκολο να τη σφίξω, να πλένω τα δόντια. Δεν μπορώ να κόψω κάτι. Πριν 2 χρόνια έμαθα να πίνω 1 ποτήρι με νερό. Όλα έπινα μια γουλιά με τα άλλη γουλιά. Τώρα έμαθα να μιλήσω, έμαθα να καταπίνω, έμαθα να τρώω, έμαθα και να κινούμε. Εσάς σας κατέστρεψαν αυτό... και τον ισοφάγο σας, από ό,τι γνωρίζω, αναγκάζοντάς σας να πιείτε το βιτριόλι μετά την επίθεση που δεχτήκατε. Μου κάνανε αποκατάσταση το ισοφάγο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και βαρύ χειρουργείο, το οποίο όμως μου έσωσε τη ζωή, γιατί ο ισοφάγος είχε κλείσει εντελώς. Δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, ούτε να καταπίνω τα σάλια. Ήταν τεχνικό το θέμα και πολύ επικίνδυνο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτές οι επιθέσεις είναι σε κάθε περίπτωση επιθέσεις μίσους. Γιατί μπορεί να μην στοχεύουν άμεσα στον θάνατο, καταστρέφουν όμως μία ζωή, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους. Εσείς ακόμα και σήμερα έχετε εντοπίσει το πιθανό κίνητρο αυτών των άναδρων, και με συγχωρείτε για την έκφραση, δραστών, που με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να καταστρέψουν την καθημερινότητα μιας νέας γυναίκας. Ποιες είναι οι απαντήσεις που έχετε όταν ρωτάτε τον εαυτό σας γιατί δεχτήκατε αυτή την επίθεση, τι απαντάτε? Εμένα με απειλούσαν σχεδόν 2 χρόνια ότι αν δεν σταματήσουν να υπερασπίζω τους εργαζόμενους, θα με σκοτώσουν. 2 χρόνια. Και στο τηλέφωνο και προσωπικά. Δηλαδή η δράση σας, οι απόψεις σας φαίνεται ότι ενοχλούσαν, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουν κάποιοι να σας κλείσουν το στόμα. Ναι. Μου είπανε αν δεν σταματήσεις να υπερασπίζεις τους εργαζόμενους και να τους δίνεις πληροφορία τα δικαιώματα, θα σε σκοτώσουν. Επειδή αυτό το θέμα της επίθεσης με βιτριόλι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στις πρώτες θέσεις της επικαιρότητας στην Ελλάδα, ποιο μήνυμα, αν σας ζητούσα, να στείλετε στην 35χρονη Ιωάννα, που βιώνει τον ίδιο εφιάλτη που βιώσατε εσείς το 2008 και εξακολουθείτε να ανεβαίνετε τον Γολγοθά? Τι είναι αυτό που θα της λέγατε σε αυτήν, αλλά και στην οικογένειά της, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν και εδώ στην Κρήτη, που έχουν δεχθεί επιθέσεις μίσους και αντεκδίκησης? Πρέπει να κοιτάξουμε πού έρχεται ο μίσος πρώτα, νομίζω. Ότι ο μίσος έρχεται από το φόβο, από την αδυναμία των άλλων να καταφέρει με την προσωπική του κατάσταση. Αυτό πρέπει πρώτα να δουλέψουμε. Ότι ο φόβος που μεγαλώνει μέσα σε ένα όν, σε ένα άνθρωπο, είναι καταστροφικός και μπορεί να το οδηγήσει σε πολλά. Και δεν πρέπει να δημιουργούν φόβο σε κανένας. Ούτε να φοβόμαστε εμείς από όποιο και να είναι απειλή απ' έξω. Διάβασα μία συνέντευξή σας στο παρελθόν, γιατί προετοιμάζοντας αυτή την συζήτηση μαζί σας, διάβασα πάρα πολύ για εσάς, για να είμαι ειλικρινής. Και κάπου λέτε ότι εγώ, λέει, πονάω, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτοί, οι δράστες δηλαδή, πονάνε περισσότερο. Γιατί πονάνε περισσότερο? Οι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι. Όλη η κίνηση στη ζωή τους είναι μέσα από την δυναμία να τα καταφέρουν με τον αυτό του και με το φόβο που κατέχουν μέσα, το οποίο τους έχει γεμίσει και εκφράζουν με σκέψη και κίνηση στη ζωή τους μέσα από το φόβο. Δεν έχουν ηρεμία, δεν έχουν ησυχία μέσα τους. Καταστρέφουν συνέχεια κάθε βήμα, είναι καταστροφή προς τον αυτό τους και τους άλλους γύρω τους, βέβαια. Κάθε φορά που υπάρχουν τέτοιες επιθέσεις και γνωρίζω στη Μεγάλη Βρετανία που ζείτε, είναι πολύ πιο γνώριμες στα αστυνομικά δελτία. Δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία έχει και μία αρνητική πρωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις επιθέσεις με οξύ. Στην Ελλάδα είναι 2-3 οι επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στα τελευταία 30-40 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν συμφωνώ με την πληροφορία σας. Να με διορθώσετε. Στην Ελλάδα είναι 4 περιπτώσεις του χρόνου, λέει η στατιστική. 4 περιπτώσεις του χρόνου. Απλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να υποθέσω. Ακριβώς. Δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δεν βγαίνουν? Φοβούνται τα θύματα, φοβούνται οι συγγενείς τους?
Επειδή η συνομία συνήθως λέει είναι προσωπικό θέμα, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ή το ξέρουν ποιος είναι, είναι κάτι μεταξύ οικογένεια, συγγενής και δεν βγαίνει προς τα έξω. Και το κλείνουν τον άνθρωπο στο σπίτι, χωρίς να μπορεί να κάνει τα χειρουργεία, χωρίς να μπορεί να ξαναβγεί στη ζωή. Στο τηλέφωνο, μιλώντας μαζί σας, μου είπατε ότι θα θέλατε να αναφερθείτε και στο νομικό κομμάτι που αντιμετωπίζονται αυτές οι επιθέσεις με πολύ ήπιο τρόπο. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, η ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των νόμων. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος πετάξει οξύ σε έναν άλλον άνθρωπο, τι τιμωρία θα του επιβληθεί με βάση τα δικά σας δεδομένα, τα δικά σας στοιχεία? Θεωρείται βαρύες βλάβες. Αλλά αυτό είναι εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως. Εγώ όταν πήγα στη Γαλλία να συνεχίσω τα χειρουργία μου, είπανε ότι άνθρωπος τόσο καμένος δεν έχει βιώσει, δεν έχει ζήσει για να τον δουν ζωντανό και να συνεχίζουν να κάνουν τα χειρουργία. Συνήθως πεθαίνουν περισσότεροι. Εσείς ουσιαστικά, ο δικός σας Γολγοθάς ξεκίνησε μετά την επίθεση με επεμβάσεις στην Ελλάδα, εν συνεχεία πήγατε στη Γαλλία και καταλήξατε στη Μεγάλη Βρετανία. Όχι, το γιος μου υπεράσπιζε την διπλωματική και αποκλειστήκαμε στην Αγγλία με την καραντίνα. Λόγω του κορονοϊού. Mm-hmm. Με το κορονοϊό, ναι. Όχι, εδώ δεν κάνω χειρουργία. Έχω έρθει για τη διπλωματική το γιο μου μόνο. Εσείς ζείτε μόνιμα στη Γαλλία όμως. Επιλέξατε όχι, εγώ ζω στην Ελλάδα. Ζείτε στην Ελλάδα. Επειδή το τελευταίο διάστημα βρεθήκατε και στην Γαλλία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Κούνεβα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει διωγγωμένο πρόβλημα στο κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, των επιθέσεων μίσους, των επιθέσεων αντεκδίκησης, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, δυστυχώς. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους ανθρώπους που δεν μιλούν επειδή φοβούνται? Δεν βοηθάει τίποτα άλλο εκτός από την καλοσύνη και την αγάπη στη ζωή. Όταν έχεις συμπόνια, όταν απλώσεις το χέρι σου και βοηθάς τον άλλον, αυτό βοηθάει. Και πάντα καλλιεργεί τα πάντα και καταστρέφονται όλα τα προβλήματα και εμπόδια στη ζωή. Σας ακούω όταν μιλάτε και είστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Και είπατε νωρίτερα στη συζήτηση που έχουμε σε εξέλιξη για τον ρόλο της οικογένειας, ότι η οικογένεια δεν μπορεί να αποδεχτεί ακόμα και σήμερα αυτήν την επίθεση. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτές τις επιθέσεις μίσους και πρέπει να καταδικάζονται και να τιμωρούνται παραδειγματικά με τις πιο βαριές ποινές, γιατί δεν νομίζω να διαφέρει ένας θάνατος με έναν αργό θάνατο ανθρώπων που παλεύουν για να ξανασταθούν στη ζωή. Και για μένα, και εσείς κυρία Κούνεβα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που μπορεί να βιώνουν κάτι παρόμοιο, είναι σύγχρονοι ήρωες που στέλνουν μηνύματα ζωής. Και αυτό μόνο με ένα τεράστιο μπράβο θα μπορούσα να σας το μεταφέρω. Τι θα θέλατε να πείτε στην οικογένειά σας? Εγώ κάνω βήμα και πιο μεγάλο βήμα και προχωράω στη ζωή. Και δεν φοβάμαι. Δεν έχει κάτι που να με φοβηθεί. Γι' αυτό, ό,τι και να έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει μέσα από την καρδιά μου. Γι' αυτό και έχω τόση αγάπη στον κόσμο και απολαμβάνω την αγάπη. Τώρα, όση η σκέψη έχω για να περιορίσουμε τις επιθέσεις, είναι ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία περιορίζει χρήση αγορά στο εμπόριο της ουσίας αυτές. Ότι το κράτος έχει νομοθεσία. Πρέπει να δημιουργήσει μηχανισμούς για έλεγχο. Για να μην βρίσκουν πολίτες τις ουσίες εύκολο, να υπάρχουν εκπαιδευμένοι άνθρωποι, επαγγελματίες, πιστοποιημένοι, οι οποίοι τα έχουν ευθύνες επάνω σε αυτές τις επικίνδυνες ουσίες, οι οποίοι είναι ενταγμένες σε νομοθεσία για τα όπλα αυτές τις ουσίες. Σε τέτοιο έλεγχο εντάσσονται. Και παρότι στην Ελλάδα βρίσκονται εύκολα.
Βεβαίως. Η οικογένειά σας ποιον ρόλο έπαιξε σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί παρατηρώντας και τις τελευταίες εξελίξεις από την επίθεση στην νεαρή γυναίκα εδώ στην Ελλάδα, η οικογένεια φαντάζομαι σηκώνει έναν παρόμοιο, ανεβαίνει έναν παρόμοιο Γολγοθά. Βεβαίως αυτός που δέχεται την επίθεση είναι αυτός που δέχεται την επίθεση και δεν σηκώνει καμιά αμφισβήτηση. Όμως και οι άνθρωποι που είναι δίπλα γνωρίζουν ότι αυτό που έχουν να τραβήξουν είναι με μεγάλο χρονικό διάστημα και με πολύ μεγάλη υπομονή και ψυχραιμία, να υποθέσω. Πρέπει να οργανωθεί η ζωή από την αρχή, ξανά. Πρέπει να έχουν υπομονή για κάθε βήμα που θα συμβεί στη ζωή τους. Και κάτι που πρέπει να καταφέρει, πολύ δύσκολο έρχεται. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχουν επιλογές. Μπορεί. Τα μπορεί και η Ιωάννα να σταθεί στα πόδια της, τα μπορούν να σταθούν στα πόδια της και οι γονείς της, πιστεύω. Το εύχομαι. Γιατί αλλιώς καταστρέφεται η ζωή. Κυρία Κούνεβα, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσετε στην εκπομπή μου και στην Κρήτη TV. Όμως θα τολμήσω να σας πω ότι γυναίκες σαν και εσάς είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ότι όποιο πρόβλημα κι αν συναντήσουμε στη ζωή μας, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και εγώ βλέπω μία γυναίκα που συνεχίζει τη ζωή της. Βρεθήκατε και στο Ευρωκοινοβούλιο και θα ήθελα, κλείνοντας, να μου μιλήσετε και για αυτήν την εμπειρία που είχατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ έμαθα από την αρχή να μιλήσω. Έμαθα από την αρχή να αναπνεύσω, έμαθα από την αρχή να περπατήσω, να περπατάω στη ζωή. Στο Ευρωκοινοβούλιο, 5 χρόνια ήταν ένα δεύτερο πανεπιστήμιο που έκανα. Μου έδωσε μεγάλη εμπειρία και εκεί κατάλαβα πόσο είναι σημαντική κάθε δράση, κάθε σκέψη, κάθε συμμετοχή ενός πολίτη στην κοινωνία μας. Αν δεν είμαστε εμείς παρόν, αν δεν συμμετέχουμε στην απόφαση που καθορίζει τη δικιά μας ζωή, δεν τα έχουμε όφελος. Δεν τα έχουμε όφελος. Μόνο με τη δικιά μας συμμετοχή θα υπάρχει όφελος στη ζωή μας. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εξαιρετική τιμή μου κάνατε να μιλήσετε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής και στην Κρήτη TV. Εύχομαι από εδώ και πέρα η ζωή σας να σας πάει εκεί που εσείς θέλετε, μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλό βράδυ από την Κρήτη και όταν περάσει με το καλό όλη αυτή η αναστάτωση με τον κορονοϊό, να ξέρετε ότι στην Κρήτη θα είστε πάντα καλοδεχούμενοι, γιατί είμαστε ένας φιλόξενος τόπος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα τη συζήτηση. Οι γυναίκες να προσέχουν, να μην επιτρέπουν καμία κακία να εκδηλώνεται στη ζωή. Μόνο με την αγάπη. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Προτού πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να δούμε ένα βίντεο για το τι είναι το βιτριόλι, τι είναι το οξύ. Ακούσατε, η πόνη είναι αφόρητη και ο Γολγοθάς τεράστιος. Ίσως να μην τελειώνει και ποτέ. Όμως αυτή η γυναίκα βρήκε την δύναμη να σταθεί στα πόδια της και από μας αξίζει ένα τεράστιο μπράβο που ούτε αυτό είναι ικανό για να καλύψει αυτό το οποίο πέρασε.